βάλατε πάλι θέμα εκλογών. Πώς μπορείτε λοιπόν να πετύχετε τις εκλογές αυτές για να σταματήσει η καταστροφή του τόπου? Θα κινηθείτε μέσω Βουλής, ίσως με κάποια πρόταση μορφής? Θα ζητήσετε παρέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας? Τι έχετε στο μυαλό σας για να πετύχετε αυτό το στόχο, ώστε να σταματήσει η πορεία καταστροφής του τόπου και της κοινωνίας? Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι μια κυβέρνηση που έχει με τον... Πρέπει να το παραδεχτούμε, αυτό έχει λάβει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού πριν από κάποιους μήνες. Παρ' όλα αυτά όμως δεν ακολουθεί την πολιτική που ένταξε τον ελληνικό λαό και από αυτή την έννοια θεωρούμε ότι είναι πλέον απονεμοποιημένο. Είναι αρδές, όπως είπατε κι εσείς, έτσι, και δεν τρέχουν με τον γνωστό παλιό χρόνο, έτσι, είναι άλλη χρόνη σήμερα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, αλλά ήθελα να σας πω το εξής, ότι εμείς δεν ψάχνουμε να βρούμε κάποιο τερτύπι, κάποιο τεχνητό τρόπο, κάποιο κόλπο για να προκαλέσουμε εκλογές. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι εκλογές προκαλούνται πρόωρα με βάση το Σύνταγμα, βέβαια με επιλογή της ίδιας της κυβέρνησης, άρα προκαλούνται όταν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεχτούν την απαραίτητη εκείνη κοινωνική και λαϊκή πίεση και εξαναγκαστούν να προχωρήσουν σε αυτές. Διότι κανένας Πρωθυπουργός δεν αποφασίζει να προχωρήσει σε πρόεδρες εκλογές, ιδίως όταν ξέρει ότι θα τις χάσει κατά κράτος, όπως τώρα γνωρίζει και ο Σαμάρας ότι θα συμβεί, παρά το γεγονός ότι βλέπουν κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας ορισμένες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι είναι ένα αμφίροπο ντέρμπι η εξέλιξη της επόμενης εκλογής. Κατά εμάς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι ο κ. Σαμαράς και η τρικομματική κυβέρνηση θα έχουν οποιαδήποτε ενοχή, διότι δεν ακολουθούν τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις και άρα θα οδηγηθούν αυτοβούλως σε εκλογές. Πιστεύουμε ότι θα οδηγηθούμε σε εκλογές με δύο τρόπους. Πρώτον, μέσα από την πίεση την κοινωνική και τους κοινωνικούς αγώνες, γι' αυτό εκεί δίνουμε εμείς το βάρος. Δεύτερον, μέσα από τα διέξοδα της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Κύριε Λουμπά, να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πιστεύετε ότι ο κ. Σαμαράς μπορεί να φέρει νέα μέτρα στη Βουλή? Όταν ξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση είχε 179. Σήμερα έχει με το ζόρι 165. Έχω χάσει και τα νούμερα, διότι παρετούνται, ξανάρχονται, ξαναπαρετούνται. Έχουμε μια τέτοια ρευστότητα και κινητικότητα στη Βουλή. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί. Και δεν μπορεί να σταθεί φέρνοντας νέα μέτρα στη Βουλή. Όχι γιατί είχε υποσχεθεί ότι δεν θα φέρει ο κ. Σαμαράς. Αλλά δεν μπορεί να σταθεί διότι οι ίδιοι βουλευτές που θα εξαναγκαστούν κάτω από την πίεση να ψηφίσουν ξέρουν ότι θα έχουν μια τρομακτική δυσκολία να βρεθούν στις εκλογικές τους περιφέρειες. Και ξέρουν βεβαίως ότι τα μέτρα αυτά θα είναι μέτρα τα οποία ακόμα και αν αποφασιστούν δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, διότι δεν μπορείς να φορολογήσεις ή να μειώσεις σε κάποιον ο οποίος ήδη δεν έχει δυνατότητα να δώσει. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι το πολιτικό τοπίο είναι απολύτως ρευστό, ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Αυτό όμως που πρωτίστως μας απασχολεί είναι οι κοινωνικές εξελίξεις. Γι' αυτό και έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας στις αντιστάσεις κοινωνικές, στην ανάπτυξη του λαϊκού κινήματος και βεβαίως στην αναζήτηση λύσεων για να αποτραπεί αυτή η κοινωνική καταστροφή. Ο κύριος Σαββόπουλος από το Κόκκινο. Κύριε Πρόεδρε, ενδεχομένως οι αποφάσεις καταστροφικές για την Κύπρο να αναδεικνύουν ξανά με έμφαση το ζήτημα των πολιτικών, των δυσχερών πολιτικών συσχετισμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκαλεί απορία το ότι ενώ η ύφεση από τις πολιτικές λιτότητας επεκτείνεται σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, από τους φορείς που εντάσσονται στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, σε κυβερνητική τροχιά που ουσιαστικά είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλήσατε αναλυτικά νωρίτερα για τη σημασία των συμμαχιών. Υπό αυτά τα δεδομένα, ωστόσο, μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα έχει περιθώρια υγιών και αξιόπιστων συμμαχιών στην Ευρώπη και εν τέλει είναι εφικτή η ριζική αλλαγή πλεύσης στην ευρωπαϊκή πολιτική χωρίς ριζική αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών? Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας
βλέπουμε ότι με ραγδαία ταχύτητα αλλάζουν οι πολιτικοί σχετισμοί σε όλες τις χώρες του Νότου που έχουν εφαρμοστεί βαρύτατες στρατηγικές λιτότητας που έχουν κατακαιρματίσει την κοινωνική συνοχή. Ποιες είναι οι χώρες του Νότου? Είναι η Ελλάδα, είναι η Κύπρος που εκεί ούτως ή άλλως οι δυνάμεις της αριστεράς είναι ισχυρές, είναι η Ιταλία, είναι η Ισπανία. Στην Ισπανία το κόμμα της αριστεράς στις δημοσκοπήσεις παίρνει 15%. Και εκεί με μεγάλη ταχύτητα αποδομείται το πολιτικό σύστημα όπως είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια, με την λαϊκή δεξιά και τη σοσιαλδημοκρατία να ηγεμονεύουν, όπως συνέβαινε και στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα για την Ισπανία κρατήστε μια επιφύλαξη για το τι είδους εξελίξεις μπορούμε να δούμε στο επόμενο διάστημα. Και κυρίως βλέπουμε, πέρα από τους πολιτικούς σχετισμούς, πολύ ενδιαφέρουσες κοινωνικές εξελίξεις στην Ισπανία. Έχουμε ένα κίνημα διαρκές, από εκεί ξεκίνησε άλλωστε και το περίφημο κίνημα των αγανακτισμένων, από την περίφημη πλατεία του ήλιου στη Μαδρίτη. Και άρα στην Ισπανία έχουμε ένα ανοιχτό πεδίο. Στην Ιταλία τώρα. Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ιταλία ήταν πολύ ενδιαφέρον. Από όλες τις πλευρές. Μπορεί να έχουμε πολύ σημαντικές διαφορές με το κίνημα του Γκρίλο και χρειάζεται εκεί να δούμε και να κάνουμε την αυτοκριτική ως κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς, εννοώ, για τις επιλογές κατακαιρματισμού που είχαν οι δυνάμεις αριστεράς στην Ιταλία. Διότι εδώ φάνηκε ότι το ενωτικό σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι αποδοτικό. Το σχήμα του κατακαιρματισμού που επέλεξαν οι Ιταλοί σύντροφοί μας δεν ήταν καθόλου αποδοτικό. Εν τούτης όμως, το ποσοστό που κατέλαβε το κίνημα του Γκρίλο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο και αποδεικνύει την ανάγκη που έχουν οι λαοί να πιαστούν από μια ελπίδα και την ανάγκη που έχουν να αποδοκιμάσουν αυτό το διεφθαρμένο και καταδικασμένο πολιτικό σκηνικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ανοιχτές πολιτικές εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Νότο. Και εμείς δεν πηγαίνουμε με καθόλου, ας το πω έτσι, δογματική προδιάθεση να τις αναλύσουμε αυτές τις εξελίξεις. Και πιστεύουμε ειλικρινά ότι ένα μέτωπο κοινωνικό, λαϊκό και πολιτικό, σε αυτή τη φάση όχι κυβερνητικό, αλλά κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τις εξελίξεις. Ένα λοιπόν πλατή, λαϊκό, κοινωνικό μέτωπο δυνάμεων του Νότου μπορεί να προκαλέσει τη σπίθα εκείνη για τη δημιουργία ενός ευρύτερου μετώπου στην Ευρώπη που θα αλλάξει, που θα αντιπαρατεθεί με την νεοφιλελεύθερη ηγεμονία και θα αναγκάσει τις κυρίαρχες σήμερα δυνάμεις σε αλλαγή πολιτικής. Ο κύριος Σιδέρης από το ΟΠΕ.